και χθες τον Εσπερινό στα αναγνώσματα τα Αποστολικά και σήμερα ακούσαμε από το Θεό να μας λέει «Ο Θεός αγάπη εστί και ομένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό». Μας λέγει σήμερα που τιμούμε τη μνήμη του μαθητού της αγάπης, του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου, του Θεολόγου, μας λέγει ο Θεός ότι είναι μια αγάπη ολόκληρη ο Θεός. Είναι, όπως λέει ένας γέροντας Αγιορείτης, παναγάπη. Και αυτός που μένει στην αγάπη, αυτός που έχει αγάπη δηλαδή, αγάπη προς το Θεό και προς τον άνθρωπο, μένει μαζί με το Θεό. Και ο Θεός μένει μαζί Του, κατοικεί μέσα μας δηλαδή. Και απ' την άλλη μας λέγει ο Θεός, αν λέμε ότι αγαπούμε το Θεό και το διπλανό μας δεν θέλουμε να τον δούμε καν στα μάτια μας, τότε είμαστε ψεύτες, λέει. Γιατί πώς μπορείς να λες, λέει, ότι αγαπάς το Θεό που δεν τον βλέπεις και τον αδερφό σου που είναι μπροστά στα μάτια σου δεν θες καν να του πεις μια καλημέρα. Για να πορευτούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, στη Βασιλεία του Θεού, τον δρόμο μας το δείχνουν οι Άγιοι μας, οι οποίοι, όπως λένε οι πατέρες, είναι οδοδείκτες. Μας δείχνουν τον δρόμο. Δεν είναι εδώ μέσα στην Εκκλησία, όπως έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύρλος, για διακόσμηση. Δεν είναι για διακοσμητικά στοιχεία οι εικόνες των Αγίων, αλλά είναι για να τους βλέπουμε, να προβληματιζόμαστε και να λέμε τι έκαναν αυτοί. Άνθρωποι σαν και εμάς ήταν. Τι έκαναν και φτάσαν να είναι σήμερα σε αυτή τη θέση, στην επίγεια Εκκλησία του Θεού, αλλά και στη Βασιλεία Του. Όλοι είχαν αυτό που λέει στο τροπάριο, σε τροπάρια του Αγίου Δαβίδ, της ακολουθίας του Αγίου Δαβίδ, είχαν τη διπλή αγάπη. Δηλαδή την αγάπη προς το Θεό και τον άνθρωπο. Ο Θεός ακόμα και πάνω στο Σταυρό, αφού ήρθε στη γη μόνο και μόνο από αγάπη, για να ξεπλύνει όλους εμάς από τις ταλαιπωρίες μας και από τις αμαρτίες μας, αλλά ακόμα και όταν εμείς τον σταυρώσαμε, τον αδικήσαμε φρικτά, εκείνος από την αγάπη του πάλι κινούμενος, ζητούσε από το Θεό Πατέρα να του συγχωρήσει. Γιατί εκείνος ήρθε να σώσει τον αμαρτωλό. Ούκ ήλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Γι' αυτό, όπως λέει και ένας Άγιος Γέροντας, Αγιορείτης, ο Γέροντας Ιωσήφ, ο Βατοπεδινός, «Και στην πιο βαριά αμαρτία να πέσετε, μη παρασυρθείτε από τον έξω από εδώ και απελπιστείτε, αλλά σαν ελαττήριο να πεταχτείτε και να πείτε «Θεέ της αγάπης, εσύ που θυσιάστηκες για μας και που θυσιάζεσαι, γιατί σε κάθε Αγία Θεία Λειτουργία σφαγιάζεται πάνω στην Αγία Τράπεζα ο Θεός και επαναλαμβάνεται αυτή του η θυσία, ανέμακτος πλέον, για να μετέχουμε όλοι εμείς στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να παίρνουμε το Θεό μέσα μας, αλλά Εκείνος εξακολουθεί και σφαγιάζεται για χάρη μας». Εσύ λοιπόν, Θεέ, που είσαι μια ολόκληρη αγάπη, μη γράψεις την αμαρτία μου αυτή. Συγχώρεσέ με με την αγάπη σου για να συνεχίσω τον αγώνα μου. Και ο Θεός της αγάπης μας δέχεται,
αφού βλέπετε πάνω στο Σταυρό, τα χέρια του είναι ανοιχτά, που υποδηλώνουν την αγκαλιά του ανοιχτή για να μας κλείσει μέσα όλους και να μας κάνει παιδιά δικά του. Αυτό το δρόμο της αγάπης τον έζησε και ο Άγιος Δαβίδ και ο Άγιος Ιάκωβος και ο άξιος διάδοχός τους, ο γέροντας Κύρλος. Γι' αυτό και σήμερα έχουν παρησία ενώπιον του Θεού και όπως οι δικές σας μαρτυρίες καταθέτουν εδώ στην Αγία Μονή, είναι διαρκώς δίπλα σας και παρακαλούν το Θεό και μεσιτεύουν και ο Θεός διαμέσου των Αγίων θαυματουργεί. Έτσι μας λέει και η Ασημοπούλα Αναστασία από τη Νέα Πέραμο Αττικής, που μας λέει στις 19 Σεπτεμβρίου του 21 που ήρθε στη Μονή, «Άγιοι μου, όσοι Δαβίδ και όσοι Ιάκωβε, ήρθαμε με το σύζυγό μου να σας ευχαριστήσουμε, που με βοηθήσατε στην περιπέτεια της υγείας μου. Είχα νοσήσει με καρκίνο του μαστού και έπρεπε να κάνω χειρουργείο, μετά χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες και όλη αυτή τη διαδικασία. Ήρθαμε στη Μονή σας για να μας ευλογήσετε, Άγιοι μας. Πήραμε την ευλογία των Πατέρων που μας σταύρωσαν με την Αγία Κάρα του Οσίου Δαβίδ. Ο γέροντας μου είπε να μην ανησυχώ, γιατί δεν έχω τίποτε. Και έτσι έγινε. Ήρθαμε και πάλι και πολλάκις να ευχαριστήσουμε τους Αγίους μας. Σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου του 21, ήρθαμε και πάλι για να δοξάσουμε το όνομα του Θεού και να ευχαριστήσουμε τους Αγίους, γιατί όλες οι επαναλαμβανόμενες εξετάσεις είναι καθαρές και εγώ είμαι γερή. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ». Η Ανθή Γκανάτσιου πάλι και ο σύζυγός της ο Παύλος ο Κεμετσετζίδης από τα Γιαννιτσά του νομού Πέλης μας γράφουν πολύ ταπεινά και κατόπιν προτροπής του γέροντος της Ιεράς Μονής του Δαβίδ θα θέλαμε να καταθέσουμε το θαύμα που βιώσαμε με τον Όσιο Δαβίδ. Με τη χάρη του Θεού αποκτήσαμε 6 παιδιά, 2 κορίτσια και 4 αγόρια, γεννημένα από το 2007 έως το 2018, ενώ τα 5 πρώτα παιδιά γεννήθηκαν υγιέστατα, με φυσιολογικό τοκετό, στην εγκυμοσύνη της τελευταίας μας κόρης, της Μαραγδής, στον υπέρηχο Β' επιπέδου, διαγνώστηκε ότι το μωρό θα γεννιόταν με μηνιγκομυελοκύλη, ένα άνοιγμα δηλαδή στη σπονδυλική στήλη που προκαλεί πλήρη παραλυσία κάτω άκρων. Όλοι οι γυναικολόγοι που επισκεφτήκαμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς και ο νευροχειρουργός που θα αναλάμβανε την εγχείρησή της μετά τη γέννα στην Αθήνα, επέμεναν πάρα πολύ να κάνω έκτρωση για 2 λόγους. Και για να μην καταδικάσω το παιδί να ζει παράλυτο, αλλά και γιατί θα ήταν μια βαριά κληρονομιά για τα αδέλφια του. Εμείς όμως, με την καθοδήγηση του πνευματικού μας, δεν σκεφτήκαμε ούτε στιγμή να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ήταν αδιανόητο για μας να αφαιρέσουμε τη ζωή ενός παιδιού, το οποίο τόσο πολύ θέλαμε και προσευχηθήκαμε να αποκτήσουμε. Δεν θα κρύψω βέβαια ότι εγώ σαν μάνα στενοχωριόμουν πάρα πολύ για το πώς θα καταφέρναμε να ανταπεξέλθουμε σε μια τέτοια δυσκολία και έφτασα ακόμη και στην απόγνωση. Μετά όμως από πολλή προσευχή συνειδητοποίησα ότι αυτό ήταν το θέλημα του Κυρίου και ήμουν αποφασισμένη να άρω, να σηκώσω το σταυρό μου, γιατί και αυτή η περιπέτεια ήταν μέσα στην πρόνοια του Θεού για τη σωτηρία της ψυχής μας. Και δόξα τω Θεώ, οι προσευχές μας ακούστηκαν.
Και η Σμαραγδή μας από τις πρώτες μέρες μετά τη γέννηση στις 23-18 στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα στην Αθήνα είχε κινητικότητα και στα δύο ποδαράκια της. Εμείς όμως εξακολουθούσαμε να αγωνιούμε για το αν θα περπατήσει. Αυτή την αγωνία μας ήρθαμε να εναποθέσουμε και στη Μονή του Ιησού Δαβίδ στις 28 Οκτωβρίου του 2019, λίγο πριν την επίσκεψή μας στο Παίδον Αγία Σοφία. Ήταν αργά το απόγευμα όταν φτάσαμε στη Μονή. Τη στιγμή που μπήκαμε στο ναό, ο γέροντας διάβαζε προσευχή σε μια ομάδα προσκυνητών, κρατώντας την Αγία Κάρα του Οσίου Δαβίδ. Τον πλησιάσαμε, του αναφέραμε το πρόβλημα και με πολύ πόνο και πίστη του ζήτησα να σταυρώσει τα ποδαράκια της με την Κάρα του Αγίου. Ανταποκρίθηκε αμέσως. Μου έκανε εντύπωση το πόσο προσεκτικά και επισταμένα ακούμπησε την Αγία Κάρα σε κάθε σημείο των ποδιών της, στα γόνατα, στις γάμπες, στις πατούσες, στα δαχτυλάκια, παντού, ενώ ταυτόχρονα προσευχόταν στον Άγιο πολύ χαμηλόφωνα. Όταν τελείωσε και έσκυψα να πάρω την ευχή και να τον ευχαριστήσω, εκείνος προς μεγάλη μου έκπληξη μου λέει, με τη βεβαιότητα που του έδινε ο Άγιος, «Αυτήν θα τρέχετε και δεν θα τη φτάνετε». Δεν περιγράφεται η αναπάντεχη χαρά και ελπίδα που μας έδωσε. Από τότε μέχρι σήμερα, Ιούλιος του 21, η Σμαραγδή με τη χάρη του Αγίου έχει κάνει καταπληκτική πρόοδο. Μπορεί και περπατάει, τρέχει, χοροπηδάει, ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες, κάθεται και σηκώνεται χωρίς δυσκολία. Κάνει δηλαδή κινήσεις που για τα φυσιολογικά παιδιά θεωρούνται δεδομένες, αλλά για τη Σμαραγδή είναι ένα θαύμα, αν αναλογιστούμε τις δυσίωνες προβλέψεις των γιατρών με βάση τα επιστημονικά τους δεδομένα που την είχαν καταδικάσει σε μόνιμη αναπηρία. Ευχαριστούμε τους Αγίους μας που επετέλεσαν το θαύμα αυτό στην κόρη μας. Ευχόμαστε όλοι οι γονείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και όχι μόνο με τα παιδιά τους, να προστρέχουν στους Αγίους, να εναποθέτουν τις αγωνίες και τις ελπίδες τους αυτούς και οι Άγιοι θα τους το ανταποδώσουν με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί ζει Κύριος ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Είδατε, εσείς μας τα λέτε. Αυτά που δήλωνε ο Άγιος Ιάκωβος, αυτά τα θαυμαστά και θαυμάσια που ζούσε εδώ με τους Αγίους, η αγάπη του Θεού επιτρέπει και τη ζουν όλοι οι άνθρωποι που τρέχουν στους Αγίους με πίστη και αγάπη. Ας έχουμε αυτά τα υποδείγματα στη ζωή μας και να βαδίζουμε με αγάπη, με υπομονή, με συγχωρητικότητα, με ταπείνωση και πραότητα. Μάθετε απ' εμού ότι, λέει ο Θεός, πράος ημί και ταπεινώστε η καρδία. Και τότε θα κάνουμε υπέρβαση και στα πάθη μας και στις αδυναμίες μας και στις αμαρτίες μας, τις οποίες η αγάπη του Θεού μέσω του μυστηρίου της εξομολογήσεως μας τη συγχωρεί και θα αναγεννιόμαστε, θα είμαστε νέοι, καινούργιοι άνθρωποι για να συνεχίζουμε με νέα δύναμη τον αγώνα της ζωής. Εδώ στη ζωή, λέγανε οι Άγιοι Γέροντες, ήρθαμε να δώσουμε εξετάσεις, να αγωνιστούμε και όχι να ανταγωνιστούμε ποια ή ποιος θα ξεπεράσει τον άλλον στη μόδα ή στο φρόνημα του κόσμου. Ευχόμεθα η χάρη των Αγίων Δαβίδ και Ιακώβου και η ευχή του Αγίου Γέροντος Κυρίλου, που και γι' αυτόν υπάρχουν πολλές τέτοιες μαρτυρίες αγάπης προς τους συνανθρώπους μας, να σας σκεπάζουν όλους, τον καθένα σας ξεχωριστά, τις οικογένειές σας, τα χωριά μας, τις πόλεις μας, την Ελλάδα μας, τον κόσμο ολόκληρο. Αμήν.